Έχεις ένα εξαιρετικό άρθρο που θα έλεγα ότι ουσιαστικά είναι και μια προειδοποίηση στην κοινωνία πώς πρέπει να συμπεριφερθεί. Μάγκικα σημαίνει ψύχρεμα. Ναι, πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση επενδύει πάνω στο Ρωμανό, στο σκήνομα θα έλεγα του Ρωμανού, για να δημιουργήσει, να αλλάξει την πολιτική ατζέντα και να δημιουργήσει μια κλίμα συμπάθειας προς τον εαυτό της, επειδή ακριβώς θα προκληθούν επεισόδια και οι ψηφοφόροι που έχουν φύγει από τη Νέα Δημοκρατία, έχουν φύγει προς τη Χρυσή Αυγή και τα λοιπά, άμα επιδείξει πυγμή η κυβέρνηση, θα θεωρείται, υπάρχει ελπίδα ότι θα επιστρέψουν. Και για να γίνει αυτό χρησιμοποιείται το παιδί αυτό, το οποίο είναι η δεύτερη δολοφονία του, γιατί στην πραγματικότητα αυτό ήταν ένα παιδί πολύ πρικισμένο, το οποίο είδε ξαφνικά στα 15 του το φιλαράκι του να το σκοτώνουν μπροστά στα μάτια του. Δεν λέω ότι από εκεί και πέρα δεν πρέπει να τιμωρηθεί για τα εγκλήματα που έκανε στη συνέχεια, σε ό,τι παραπτώματα ποινικά πρέπει να τιμωρηθεί, αλλά πρέπει να συνυπολογιστεί και το παρελθόν του. Αυτό συνυπολογίζεται και στη δικαιοσύνη, ο πρόεδρος έτοιμος βιώ τα ελαφρυντικά κτλ. Επομένως, πρέπει να βρεθεί μια λύση και υπάρχουν λύσεις, έτσι ώστε να εκτονωθεί αν πεθάνει το παιδί. Γιατί αν πεθάνει το παιδί αυτό, καταλαβαίνεις ότι πάμε σε μια πλήρη αλλαγή της κατάστασης, όπου οι άλλοι θα σπάνε, θα καίνε, η κυβέρνηση θα λέει ότι επιβάλλουμε την τάξη και η δημοκρατία θα χαθεί μια ζωή και επιπλέον θα πληγεί και η δημοκρατία. Άρα διακρίνεις μια προσπάθεια αλλαγής ατζέντας αυτές τις ώρες, ουσιαστικά. Μα είναι φανερό. Χθες κοίταξα το σχόλιο μου, το έγραψα, γιατί κοιτώντας τα δελτία των 8 είδα ότι υπήρχε, ενώ το βασικό θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή η Τρόικα μας έχει ξεφτυλίσει. Ναι, ναι. Όπως σωστά το είπες, είναι πραγματικά, ας πούμε, εγώ αισθάνομαι ντροπή ως Έλληνας που αγαπάει την πατρίδα του για αυτή την κατάσταση. Ξαφνικά επί 15 λεπτά παίζει, και τι παίζει, τις ειδήσεις της προηγούμενης μέρας. Δηλαδή, αυτό που έγινε 24 ώρες πριν στο κέντρο της Αθήνας, όταν διάφοροι κουκουλοφόροι και τα λοιπά, οι γνωστοί, άγνωστοι, σπάγανε και έγανε αυτοκίνητα. Παίζει λοιπόν αυτό 10 λεπτά, κουβέντα για την επιδείνωση της υγείας του Ρωμανού, και έχουμε και την απάντηση του Υπουργού ότι δεν αλλάζει και ότι θα του κάνει διαβίου μάθησης από τη φυλακή. Δεν είναι σοβαρά αυτές οι ιστορίες, αυτές είναι εγκληματικές. Στέλιο, φαντάζομαι ότι εσύ δεν λες ότι δεν μας αφορά η υπόθεση ενός νέου παιδιού που η ζωή του είναι στα όρια. Λες όμως ότι χρειάζεται εξαιρετική προσοχή στην κοινωνία στο πώς αποκωδικοποιεί αυτό το εγχείρημα αλλαγής ατζέντας. Σωστά? Σωστά, απολύτως. Εγώ λέω ότι μας αφορά και μας παραφορά η ζωή και η υγεία του. Και πρέπει να τη διασώσουμε. Αλλά για να τη διασώσουμε θα πρέπει να κάνει μία και μόνο κίνηση η κυβέρνηση. Και η κίνηση αυτή είναι να δώσει μια διέξοδο, παραδείγματος χάρη να πει ότι εντάξει, θα πηγαίνει στα μαθήματά σου με αστυνομική συνοδεία. Θα τελειώσει εκεί πέρα το θέμα. Αυτό λέει. Λέει ότι σύμφωνα με τον νόμο δικαιούμαι άδεια, εσείς έχετε θεσπίσει τον νόμο. Επομένως, ας πούμε, επειδή ο ξηρός αυτός ο αλητήριος την κοπάνησε, δεν υπάρχει λόγος να την πληρώνουν και όλοι οι άλλοι, ας πούμε. Δοκιμάζεται η δημοκρατία, πιστεύεις, Στέλιο Κουλόγλου? Απολύτως δοκιμάζεται η δημοκρατία και για μία ακόμα φορά. Όχι μόνο δοκιμάζεται η δημοκρατία, αλλά χρησιμοποιείται μια τραγική ιστορία, γιατί η ιστορία του Ρωμανού είναι μια απόλυτα τραγική ιστορία. Αυτό το παιδί θα ήταν στα πανεπιστήμια και τα λοιπά, αν δεν είχε γίνει το περιστατικό της δολοφονίας του Γρηγορόπουλου 6 χρόνια πριν. Χρησιμοποιείται αυτή η ιστορία για να αλλάξει την πολιτική ατζέντα και να ξεχάσουμε για λίγο τον εξευτελισμό της τώρα και το πλήρες πολιτικό και στρατηγικό αντίθετο της κυβέρνησης. Αυτή είναι η όλη ιστορία. Και φοβάμαι ότι θα το τραβήξουν και πιο πέρα. Δηλαδή θα το αφήσουν να πεθάνει, να σπάσει η Αθήνα, το Ηράκλειο, όλες οι πόλεις της Ελλάδας, για να ευαισθητοποιηθούν οι νοικοκυρέοι και να συνταχθούν με την κυβέρνηση. Αυτό πιστεύω ότι γίνεται. Στέλιο, αυτό είναι το σχέδιο. Θέλω να σε ρωτήσω, επειδή έχεις δίκιο, όποιος αγαπά την πατρίδα του αντιλαμβάνεται ότι ανεξαρτήτως του ποιος κυβερνά, αυτή τη στιγμή η χώρα ξεφτιλίζεται, κυριολεκτικά ξεφτιλίζεται με τα mail. Θέλω να σε ρωτήσω, και είπες εσύ, υπάρχει ένα πλήρες αδιέξοδο στην κυβέρνηση. Νομίζεις ότι είναι η πλέον οριακή στιγμή και ακριβώς γι' αυτό παίζονται όλα πάνω στην ατζέντα?
Είναι, πλήρως, είναι το πλήρως αντιέξοδο πλέον, έχει, υπήρχε από πριν, αλλά το πλέον φανεί ξεκάθαρα. Έχει φανεί ξεκάθαρα το αντιέξοδο αυτή τη στιγμή. Και πιστεύω ότι η κυβέρνηση δεν έχει άλλη αυτή τη στιγμή επιλογή από το να αλλάξει την ατζέντα, να συζητάμε στη χώρα άλλο πράγμα. Και το άλλο πράγμα της έτυχε να είναι ο Ρωμανός. Θα μπορούσε να είναι μια σχέση, μια επεισόδιο με την Τουρκία. Θα μπορούσε να είναι οτιδήποτε. Αλλά δεν παίζεις έτσι με τη ζωή ενός παιδιού, ας πούμε, το οποίο με αυτό το παρελθόν. Θέλω να ρωτήσω το δημιουργό της Νονάς αν έχει μια εξήγηση για αυτή τη διάθεση των απ' έξω. Γιατί το μήνυμα είναι προς όλη την, σε όλο το πολιτικό σύστημα, σε όλη την ελληνική κοινωνία. Εκεί θα σας λιώσουμε. Έχεις μια εξήγηση? Πώς δεν έχω. Η εξήγηση που έχω είναι ότι η Τρόικα... Λίγο πιο κοντά αν θέλεις, στο μικρόφωνο του τηλεφώνου, Στέλιο μου. Ναι. Η Τρόικα δείχνει τα δόντια της και στον... δείχνει τα δόντια της και στον ΣΥΡΙΖΑ. Α. Δηλαδή θεωρεί ότι η κυβέρνηση, με αυτή η κυβέρνηση έχει τελειώσει, ότι πολιτικά η κυβέρνηση αυτή είναι τελειωμένη, δεν μπορεί να κάνει ούτε να διατηρηθεί για πολύ καιρό στην εξουσία. Και λέει στο ΣΥΡΙΖΑ ήδη από τώρα ότι δεν θα περάσει πολύ καλά και προετοιμάσου. Και τώρα το μήνυμα είναι αν θα μπορέσει ο ΣΥΡΙΖΑ να πάρει το μήνυμα αυτό και να προετοιμαστεί. Να προετοιμαστεί για μια σκληρή μάχη η οποία δεν θα είναι περίπατος. Θα πρέπει να ξεχάσουμε όλοι μας ότι οι αμαγείες θα ελθούν τα προβλήματα. Το είπε νομίζω και ο Τσίπρας προχθές. Και θα πρέπει να υπάρξει μια πολύ σκληρή μάχη. Θα χυθεί αίμα, μεταφορικά το λέω. Αλλά δεν θα είναι κάτι εύκολο. Δεν θα είναι κάτι εύκολο. Θέλω, Στέλιο Κουλόγλου, κλείνοντας, να σε ρωτήσω και κάτι ακόμη. Δράτω με τη ευκαιρία. Αλλά ένας άνθρωπος που έχει κάνει τόσα ντοκιμαντέρ για τις ναζιστικές θηριωδίες και τα λοκαυτώματα και πάνω στην Κρήτη και το παρουσίασε και στην Κάνδανο. Πώς αισθάνεται στον απόϊχο των όσων συνέβησαν εδώ με το Ρίχτερ? Α, καλά, είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει. Είναι ντροπή. Είναι ντροπή. Ήμουνα πριν από δύο εβδομάδες στην Κρήτη, στην Κάντανο, όταν ξέσπασε το όλο δίδυμα. Είναι ντροπή. Κανονικά. Ναι. Μόνο αυτό μπορώ να πω.